Τα μηνύματα που παίρνω, κυρία Τουργεράκη, είναι ότι το βιβλίο είναι απλό, ενώ έχει επιστημονική βάση. Είναι απλό και διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί έχει πολλές ιστορίες ζευγαριών. Ο λόγος είναι καθημερινός, όμως, ενώ είναι καθημερινός ο λόγος, σε βάνει σε κάποια σκέψη και ένα προβληματισμό. Γιατί το βιβλίο αυτό έχει ένα σκοπό, να μας κάνει καλύτερους. Αλλά πώς να μας κάνει καλύτερους, έτσι στον αέρα λέμε να γίνω καλύτερος, καλύτερους μέσα από την καθημερινή μας τριβή μέσα στη σχέση. Γιατί αποφασίσατε να μου τα πείτε όλα αυτά γραπτός, το λέω ως παράδειγμα έτσι και συμβολικά, γιατί αποφασίσατε λοιπόν να γράψετε αυτό το βιβλίο? Να σας πω, αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο, κατευθείαν το αποφάσισα, είναι τρόπος του λέγει, σημαίνει απόφαση μυαλού. Το βιβλίο ξεκινάει από την καρδιά πρώτα. Ήταν δική μου ανάγκη να το γράψω, αν θέλετε, μέσα από τη δική μου τη θητεία, μέσα στη σχέση, στη χαρά, στη λύπη, στον πόνο, στην ανοριμότητα, στην οριμότητα και όλο αυτό. Και επιπλέον, κατόπιν πέρασε στο μυαλό μου, μέσα από την επαφή μου 25 χρόνια τώρα με ζευγάρια, που είδα ότι ένα είναι το πρόβλημα τελικά των ζευγαριών. Ένα. Και είναι? Αυτό, ναι, το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουμε στη σχέση θεωρώντας ότι ξέρουμε να αγαπάμε και ότι μπορούμε να αγαπάμε. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Έχουμε τη δυνατότητα όλοι να αγαπάμε, βεβαίως, είμαστε γεννημένοι γι' αυτό. Αλλά ο τρόπος που έχουμε δομήσει την προσωπικότητά μας είναι τέτοιος, στη σχέση μπαίνουμε με τέτοια φορτία, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, φορτία ψυχικά, τα οποία πολλές φορές δεν φαίνονται και τα οποία μπλοκάρουν την αγάπη. Αυτό έχω δει, αυτό θέλω να δώσω, αυτό θέλω να πω. Γιατί θέλω να το δώσω γραπτός, να σας πω. Πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα που μου κάνετε, γιατί τη σημερινή εποχή με τον καταιγισμό της πληροφόρησης, που καθένας μπορεί να πατήσει ένα κουμπί στο διαδίκτυο και να βρει όποια πληροφορία θέλει, σωστή βεβαίως ή λάθος, δεν ξέρουμε. Εγώ ήθελα να δώσω ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο που κρατώντας το κανείς στο χέρι πάει από το α μέχρι το ω και δεν έχει μια αποσπασματική πληροφόρηση του τύπου πώς να είστε ευτυχισμένοι και πάει να την εφαρμόσει στο σπίτι του και βλέπει ότι δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχει τα φορτία του, έχει ψυχικά κολλήματα. Το έκανα λοιπόν για να δώσω έτσι τώρα στην πιο όρημη φάση της καριέρας μου, για να μην πω προς το τέλος και είναι αρνητικό αυτό, να δώσω το καταστάλαγμα της εμπειρίας μου. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, αυτό που ξέρουμε να το μοιραζόμαστε. Πάντως και μέσα από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου σας, πηγαίνοντας αργά και σταδιακά και διαβάζοντας, μου λέτε και πώς να το διαβάζω, και μου λέτε ότι είναι απαραίτητο να διαβάσω πρώτα το κεφάλαιο 1, και μου λέτε επίσης, κυρία Παιδιώτου, ότι αφήστε να περάσουν και μια, δυο, τρεις ημέρες, να είσαστε κατασταλαγμένοι σαν σκέψη, σαν ψυχή, σαν συνέστημα, δεν ξέρω πώς θέλετε, πώς το μου το λέτε, και αφού έχετε ένα κατασταλάγμα μετά από την περίοδο των 2-3 ημερών, τότε πηγαίνετε λίγο παρακάτω, γιατί έτσι θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε για να καταλάβετε. Το έγραψα αυτό γιατί αφενός στο πρώτο κεφάλαιο, μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς, όλο το βιβλίο έχει μια αρχοκοκαλιά. Έχει χτιστεί πάνω σε μια βάση. Αυτή η ραχοκοκαλιά, όπως το σώμα μας έχουμε τη ραχοκοκαλιά μας, έτσι το βιβλίο έχει τη ραχοκοκαλιά του, δηλαδή μια κεντρική γραμμή, μια κεντρική ιδέα, πάνω στην οποία έχουν χτιστεί και τα 12 κεφάλαια. Αυτή η ραχοκοκαλιά λοιπόν, που στέκει, πάνω στην οποία στέκει το βιβλίο, και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να σταθεί η ανάγνωση του αναγνώστη, είναι το πρώτο κεφάλαιο. Αυτή είναι η ουσία του. Και πάνω αυτό πρέπει λοιπόν να διαβάσει για να μπορέσει να καταλάβει μετά όλα τα άλλα τα κεφάλαια. Αν το διαβάσει αυτό, μπορεί να πάει στο 11ο, στο 12ο και σε όποιο κεφάλαιο θέλει, όποιο τον ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό είναι το ένα, μια απάντηση. Η δεύτερη απάντηση, το γιατί λέω στον αναγνώστη ή διαστής, μην το πάρεις μονορούφι, γιατί ξέρω ότι πιθανόν ενθουσιαστεί στην αρχή, όπως ήδη μαθαίνω ότι στην αρχή ενθουσιάζονται πάρα πολύ. Μετά όμως,
όταν όλοι μας αρχίσουν τα δύσκολα. Να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Σωστά. Και αν πρέπει να αλλάξουμε κάποια στάση ζωής, αυτό θέλει λιγάκι περίσκεψη. Δεν το διαβάζεις και πας παρακάτω. Πρέπει να σταματήσεις, να το σκεφτείς και να δεις σε αφορά, δεν σε αφορά, τι να κάνω γι' αυτό. Δεν είναι ένα βιβλίο να το διαβάσεις για να το διαβάσεις. Είναι, τολμώ να πω ένα εγχειρίδιο ψυχοθεραπείας. Mm-hmm. Η οποία δίνεται με ένα έτσι απαλό και ωραίο τρόπο ψυχοθεραπείας που ξανά τολμώ να πω γιατί λίγο την λαϊκή έκφραση είναι 2-1, δηλαδή είναι ένα βιβλίο προσωπικής βελτίωσης, αυτοβελτίωσης, πώς να πάμε από την ανώριμη φάση της ζωής μας, από μια συναισθηματική αδεξιότητα, πώς να πάμε στην πιο όριμη συμπεριφορά και φάση, και ταυτόχρονα μέσα από αυτό πώς χτίζουμε μια σχέση σταθερή, σωστά, ζωντανή. Γιατί μπορεί να είναι σταθερή, να μην είναι ζωντανή η σχέση. Έτσι, και με ό,τι κουβαλάει ο καθένας από εμάς μπαίνοντας σε μία σχέση, όπως σοφά μας είπατε στην αρχή. Εγώ θα τολμήσω να πω, γιατί αύριο στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στην Ανδρόγειο θα έχουν εκείνη, και βέβαια με δωρεάν είσοδο πάντα, έτσι. Εννοούμε χωρίς πρόσκληση, βεβαίως. Εννοείται, καθένας μπορεί να έρθει. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πολλά να μάθουν. Εγώ θα τολμήσω μόνο να πω ότι το βιβλίο χωρίζεται σε πολλά κεφάλαια, στοργικές και διαταραγμένες σχέσεις, έτσι σε τίτλους το αναφέρω, ναι. Βάσει αυτού που είπατε στην αρχή, πόσο μαζί και πόσο χώρια, πόσο ίδιοι, πόσο διαφορετικοί, τι περιμένεις από τη σχέση σου, ποιες είναι οι προτεραιότητές σου, ο έρωτας και η αγάπη, ποιος σαμποτάρει την αγάπη και πάει λέγοντας, και όλα αυτά μέσα από τη δική σας την καταγραφή, την εμπειρία και βάσει της δικής σας επίσης της επαγγελματικής θέσης και στάσης, για να ξέρει ο κόσμος, κυρία Παιδιώτου, τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε αυτή την ώρα και θα γίνει παρουσίαση αύριο στην αίθουσα της Ανδρόγειο. Να προσθέσω κάτι ακόμα, αν μπορώ. Παρακαλώ, ένα τελευταίο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το βιβλίο συνοδεύεται από ένα παράρτημα γύρω στις 60 σελίδες, δηλαδή κάθε κεφάλαιο έχει το ερωτηματολόγιο του. Για να δει καθένας μετά που θα διαβάσει το κεφάλαιο, πού βρίσκεται ο ίδιος ως προς το θέμα αυτό. Και έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει και στην αυτογνωσία του, αλλά και στην κατανόηση του συντρόφου του. Οι ερωτήσεις είναι έτσι δομημένες, ώστε και να καταλάβει τον εαυτό του, αλλά και τον σύντροφό του.